Θέλω στο σημείο αυτό να καλωσορίσω στη παρέα μας έναν Ηρακλιώτη. Από την άλλη άκρη όμως του Ατλαντικού αυτή τη φορά, Λατινική Αμερική, Βολιβία, και είναι από τους συνυπογράφοντες την έρευνα του Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία, την Πολιτική Υγείας και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Είναι ο συμπατριώτης μας ο Μιχάλης ο Τερζάκης, ένας νέος άνθρωπος που δίνει τα δικά του φώτα με τις δικές του δυνάμεις στην πολύ παθή και ταραγμένη Βολιβία. Θα έλεγα ότι πια το τι είναι πολύ παθό και ταραγμένο σε αυτόν τον κόσμο μάλλον δεν έχει γεωγραφικό προσδιορισμό. Μιχάλη, καλημέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα σας, καλημέρα Γιώργο, χρόνια πολλά. Καλημέρα από Βολιβία. Καλησπέρα μάλλον. Καλησπέρα με την πίσω. Σωστά, σωστά. Μιχάλη, πες μου καταρχάς, πριν μιλήσουμε λίγο για την έρευνα, στη Βολιβία γιατί? Στη Βολιβία βρίσκομαι μέσα στα πλαίσια της ειδικότητάς μου. Κάνω ειδικότητα στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Παπανικολάου, ειδικότητα γενικής ιατρικής. Και μέσα στα πλαίσια της ειδικότητας, έπειτα από ένα σχετικό αίτημα στο Υπουργείο, έχω έρθει εδώ για ένα τρίμηνο εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία, σε κέντρα υγεία, στην κοινοτική ιατρική. Επειδή... Ναι. Στη Βολιβία έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία ήδη από το 2009 και το 2014 του συστήματος που λέγεται SAFSI, το ονομάζουν εδώ πέρα, και το οποίο σαν μετάφραση ουσιαστικά είναι ένα σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η ακριβή του μετάφραση είναι δημόσια υγεία, οικογενειακή ιατρική, διαπολιτισμική ιατρική. Και ουσιαστικά προσπαθεί να καλύψει το κενό ενός συστήματος πρωτοβάθμιας υγείας. Η Βολιβία είναι μία από τις πολύ παθές και ταραγμένες και κοινωνικοπολιτικά και οικονομικά περιοχές της Αμερικής, και θυμίζω στους ακροατές τις μάχες που δόθηκαν εκεί για το νερό όταν ιδιωτικοποιήθηκαν μέχρι κιστέρνες. Άρα σε τι κατάσταση είναι αυτό που λέμε δημόσια υγεία σε σχέση με την Ελλάδα και με την μελέτη την οποία έχετε καταθέσει? Ναι, όντως είναι μια χώρα η οποία έχει πολύ έτσι πλούσια σύγχρονη κοινωνική ιστορία. Είναι μια χώρα η οποία το 2006 αποφάσισε να βγάλει στο προσκήνιο τον λαό, τον οποίο μέχρι πρότινος ήταν σε δεύτερη μοίρα. Δηλαδή τους ηθαγενείς οι οποίοι αποτελούν και την συντριπτική μοράς. Οι συγκρίσεις σε σχέση με την Ελλάδα είναι αρκετά δύσκολες. Είναι αρκετά δύσκολες γιατί κάθε χώρα ξεκινάει από πολύ διαφορετική αφετηρία, και οικονομική και υγειονομική. Η Βολιβία ήταν η φτωχότερη χώρα της Λατινικής Αμερικής, από τις φτωχότερες του κόσμου μέχρι το 2006. Είναι μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή έχει μια πάρα πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, χωρίς φυσικά να μπορεί να φτάσει έτσι στα μεγέθη τα δικά μας. Και είναι μια χώρα η οποία υγειονομικά την τελευταία 15 ετία έχει κάνει άλματα. Έτσι, το 2007 τα δεδομένα δείχναν ότι ο μέσος όρος ζωής εδώ πέρα ήταν 63 χρόνια, 63 έτη. Μέσα σε 15 χρόνια ο μέσος όρος ζωής έχει ανέβει στα 74. Αυτό είναι μια αλματώδης βελτίωση. Η σύγκριση η οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε, δυστυχώς, και εδώ έρχεται και το κομμάτι της δικιάς μας έρευνας, είναι ότι ενώ στη Βολιβία έχουμε μια κατάσταση βελτίωσης, στην Ελλάδα έχουμε μια κατάσταση επιδείνωσης. Και εδώ πέρα έρχεται και η μελέτη του ΚΕΠΗ, η οποία ουσιαστικά παρουσιάζει την εξέλιξη του υγειονομικού προσωπικού του ΕΣΥ στην Ελλάδα για τα χρόνια 2000-2022, πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Από αυτή τη μελέτη την οποία συνυπογράφεις, θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που σου έχει κάνει μεγαλύτερη εντύπωση. Αν το δω αναπεριφέρεια, στην Κρήτη που την ξέρεις και καλά ως τόπο σου, μάλλον είμαστε λίγο καλύτερα, όχι πάντως αυτό που θα περίμενε κανείς. Τι είναι αυτό όμως που σε σένα έμεινε περισσότερο σε αυτή τη μελέτη? Ναι, η αλήθεια είναι ότι στην Κρήτη υπάρχει μια μεγαλύτερη συγκέντρωση υγειονομικού προσωπικού. Βέβαια,
τέτοιες συγκρίσεις πάντα είναι σχετικές. Σωστά. Γιατί σε κάθε περίπτωση το υγειονομικό προσωπικό και οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να αντικατοπτρίζουν όχι μόνο τον πληθυσμό, αλλά και τις ανάγκες του. Υπάρχουν περιοχές που μπορεί να έχουν περισσότερες ανάγκες. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι μέχρι πριν από αυτή τη μελέτη δεν είχαμε σοβαρά στοιχεία για το, τι, για το υγειονομικό προσωπικό της Ελλάδας. Και όταν δεν έχεις σοβαρά στοιχεία για το υγειονομικό προσωπικό της Ελλάδας, δεν έχεις και σοβαρά στοιχεία για να μπορέσεις να χαράξεις μια σοβαρή υγειονομική πολιτική και να δώσεις εκεί που χρειάζεται να δώσεις τους απαραίτητους πόρους. Mm-hmm. Ένα είναι αυτό το οποίο κρατάμε. Είναι η έλλειψη δηλαδή στοιχείων η οποία υπήρχε και η οποία ακόμα υπάρχει. Το δεύτερο, έτσι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, έχει να κάνει με την περίοδο 2009-2015, δηλαδή την περίοδο της κρίσης. Μέσα σε αυτή την περίοδο το ΕΣΥ έχασε 20% από το προσωπικό του. Έχασε γύρω στις 19.000 θέσεις, οι οποίες αφορούσαν στο 50% γιατρούς και νοσηλευτές. Την περίοδο 2015-2019 υπήρξαν μια μερική αύξηση 5.500 θέσεων, οι οποίες όμως δεν αφορούσαν στο 1/3 γιατρούς και νοσηλευτές. Ενώ για την περίοδο της πανδημίας είχαμε γύρω στις 7.200 θέσεις εργασίας αύξησης. Το ζουμί από όλα αυτά τα νούμερα ποιο είναι? Ότι αφενός εν έτη 2022 και αφού έχει περάσει ο δροσοτήρας της κρίσης, έχει περάσει ή τέλος πάντων έχει περάσει η μεγάλη θύελλα της πανδημίας, γιατί ακόμα δεν έχουμε ξεπερδέψει, το ΕΣΥ βρίσκεται αποδυναμωμένο. Το ΕΣΥ βρίσκεται αποδυναμωμένο σε πολύ χειρότερη μοίρα, με 8.600 θέσεις λιγότερες από το 2009. Αν υπολογίσουμε και τους ρυθμούς ανάπτυξης που είχε το σύστημα υγείας και το προσωπικό του πριν από την κρίση, οι θέσεις που υπολείπεται το ΕΣΥ του 22 είναι γύρω στις 14.500. Δηλαδή, αν το ΕΣΥ ακολουθούσε τον ρυθμό ανάπτυξης προ-κρίσης, τώρα θα έπρεπε να είχαμε τουλάχιστον 14.500 παραπάνω εργαζόμενους στο ΕΣΥ. Και αυτά τα νούμερα δεν μας λένε καν, ας πούμε, για το πόσους ακόμα θα χρειαζόμασταν. Γιατί και το ΕΣΥ του 2009 λειτουργούσε υποστελεχωμένα. Άρα, Μιχάλη Τερζάκη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εδώ, ιδίως στην περίοδο της πανδημίας και αφού έχει περάσει η λέλεπα οικονομικής κρίσης μνημονίων με τον απαρφανισμό και του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στον κορονοϊό, στην κρίση, στην πανδημία, όλοι στράφηκαν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, είναι αυταπόδεικτο. Σε ένα σύστημα υγείας όμως ταλαιπωρημένο, το οποίο δεν ενισχύθηκε ως έπρεπε. Σωστά? Ναι, ακριβώς έτσι. Τι μπορεί λοιπόν να σημαίνει αυτό για ένα δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο τώρα έχει και μια νέα πατέντα? Γιατί όταν εσείς λέτε ότι έχουμε προσλήψεις, όχι ικανοποιητικές, τι προσλήψεις έχουμε? Έχουμε πια το φαινόμενο του επικορικού προσωπικού και του προσωπικού ορισμένου χρόνου, ακόμη και οι ιδιώτες απ' έξω έρχονται με σύμβαση. Αυτό όμως είναι εθνικό σύστημα. Δημόσιο. Ακριβώς αυτό. Ναι. Αυτό ακριβώς ήταν το επόμενο σημείο. Δηλαδή ότι όσες θέσεις λίγες αναπληρώθηκαν από αυτές που χάθηκαν από την οικονομική κρίση, στη συντριπτική τους πλειοψηφία αφορούν επικουρικό προσωπικό 1 με 2 χρόνια και πλέον με τη νέα νομοθεσία και ιδιώτες γιατρούς, οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν πολυγνωματινά ιατρία και χειρουργία. Το μόνιμο προσωπικό του ΕΣΥ μέσα στην πανδημία έμεινε σχεδόν αμετάβλητο. Δηλαδή όλες οι προσλήψεις τις οποίες έγιναν, οι απειροελάχιστες, απλά ήταν όσοι οι συνάδελφοι βγήκαν στη συνταξιοδότηση, παραιτήθηκαν, απεβίωσαν. Δεν έγινε καμία άλλη πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και αυτό είναι άλλο ένα πρόβλημα το οποίο ροκανίζει τα ήδη αδύναμα πόδια του δημόσιου συστήματος υγείας. Γιατί ξέρετε, εντάξει, το καταλαβαίνετε αυτό, νομίζω το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Στην υγεία και στην ιατρική το βασικότερο είναι να υπάρχουν ανάμεσα στον ασθενή και τον γιατρό, είναι να υπάρχουν σχέσεις εμπιστοσύνης. Σχέση εμπιστοσύνης χωρίς μονιμότητα και σταθερότητα δεν μπορούν να υπάρχουν. Δεν γίνεται ένα προσωπικό το οποίο το κάνεις μπαλάκι τη μία χρονιά εδώ, την άλλη χρονιά εκεί, θα καλύπτεις κενά, υπεράριθμες εφημερίες,
το εξαντλείς, το εξουθενώνεις, να μπορεί να προσφέρει έτσι τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει εκπαιδευτεί και μπορεί και θέλει να προσφέρει. Μιχάλη, θα φύγω από αυτή την κουβέντα, άλλωστε τα συζητάμε και με τον Ηλία. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή είσαι ένας νέος άνθρωπος που έχει επιλέξει την ιατρική και είναι στη φάση της ειδικότητας, σε ένα τέτοιο εθνικό σύστημα υγείας θα μπεις ή θα προτιμήσεις να ξενιτευτείς ή να είσαι απ' έξω στα πλαίσια του εθνικού συστήματος άλλος ιδιώτης? Και αυτό, όπως κατάλαβες, δεν το προσωποποιώ. Αναφέρομαι σε δεκάδες νέους ανθρώπους που θα ήθελαν με έναν τρόπο να είναι ενταγμένοι στο σύστημα. Κοιτάξτε, αν θέλετε, την προσωπική μου, η προσωπική μου πεποίθηση είναι ότι θέλω να δουλέψω στο εθνικό σύστημα υγείας. Ειδικά στο κομμάτι της πρωτοβάθμιας και ειδικά στο κομμάτι της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όλοι όσοι κάνουν την ειδικότητα καταλαβαίνουν ότι δεν μπορεί να δοθεί έτσι ολιστική, συνολική προσέγγιση στην κοινότητα και στον άνθρωπο χωρίς να υπάρχει ένα δίκτυο το οποίο αναγκαστικά πρέπει να είναι δημόσιο και να το εγγυάται έτσι με χρηματοδότηση το κράτος. Το πρόβλημα βέβαια σε αυτό είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το σύστημα υγείας, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι πολιτικές για τους νέους γιατρούς, οι πολιτικές ιδιωτικοποίησης, οι εργασιακές σχέσεις, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πολύ λίγα περιθώρια για να μπορέσει ένας νέος γιατρός να μπει μέσα στο σύστημα υγείας και να δουλέψει. Και δεν αποτελεί λύση το να ζητάς από τους νέους γιατρούς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να αυτομαστιγωθούν και να μπουν σε ένα σύστημα το οποίο παραπέει. Λύση αποτελεί το να μπορέσεις να δώσεις κίνητρα, να δημιουργήσεις συνθήκες στις οποίες θα μπορεί ένας νέος γιατρός να εργαστεί αξιοπρεπώς. Σαφές. Αυτό έχει να κάνει με το μισθολογικό κομμάτι, έχει να κάνει με το κομμάτι του να υπάρχει επάρκεια προσωπικού ώστε να γίνεται πιο ποιοτική δουλειά, έχει να κάνει με το κομμάτι των θέσεων εργασίας, με το όταν ένας νέος γιατρός τελειώνει την ειδικότητα αυτή τη στιγμή και η προοπτική που του λέει το Υπουργείο είναι, ειδικά με τον νέο νόμο, ότι εσύ θα ξεκινήσεις να γυρνάς στην Ελλάδα για να κάνεις επικουρικά και να μαζεύεις μόρια και να δέχεσαι αξιολογήσεις και επαναξιολογήσεις και τούτο, χωρίς να υπάρχει έτσι κάποιο σοβαρό κριτήριο, τότε καταλαβαίνετε ότι δεν έχει κάνει, δηλαδή είναι πολύ εύκολο, αν και τραγικό, κάποιος συνάδελφος να επιλέξει να φύγει στο εξωτερικό. Όπως και έχουν κάνει ήδη πολλοί συνάδελφοι, πάνω από 3.100 συνάδελφοι από το 2014 έως το 2014 έχουν φύγει από τη χώρα. Και πάρα πολλοί ειδικευόμενοι επίσης, πάνω από 2.000 ειδικευόμενοι για τα έτη 2014 έως 2021. Το οποίο και αυτό, αν και όχι τόσο εντυπωσιακό, είναι αρκετά ανησυχητικό νούμερο, καθώς ειδικευόμενοι αποτελούν τους γιατρούς του μέλλον. Μιχάλη, θέλω να ακούσεις το εξής σκεπτικό. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που από τη δεκαετία του 80 έχει ένα εθνικό σύστημα υγείας με πολλά τρωτά, αλλά ως ένα βαθμό έχει βγάλει την κοινωνία μέχρι το 2023. Και αυτό απεδείχθηκε καταφανώς στην πανδημία. Ως δημόσιο αγαθό. Σήμερα φτάνουμε στο σημείο τα νοσοκομεία να γίνονται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Θέλω να μου πεις με την παράσταση που έχεις πια στη Βολιβία, που μας είπες ότι τα 15 τελευταία χρόνια φτιάχνεται σιγά σιγά ένα σταθερό δημόσιο σύστημα υγείας. Πρέπει να αντιληφθούμε στην Ελλάδα, και εσύ κάνεις αυτή τη σύγκριση, πόσο καθοριστικής κομβικής σημασίας είναι, ή είναι μια θεωρία που δεν στέκει τελικώς και ας ιδιωτικοποιηθεί και αυτός ο τομέας για να είναι καλύτερα τα πράγματα? Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το καταλαβαίνει, πιστεύω, ο κόσμος μπορεί να το καταλάβει δηλαδή πάρα πολύ απλά. Σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας, με τα καλά του και τα κακά του, έχεις το δικαίωμα. Έχεις το δικαίωμα να κάνεις το χειρουργείο σου, έχεις το δικαίωμα. Προφανώς χρειάζεται να υπάρχουν και απαραίτητες προϋποθέσεις, έτσι. Χρειάζεται δηλαδή να υπάρχει το προσωπικό, χρειάζεται να υπάρχει εξοπλισμός, πράγματα τα οποία υποχρεούται να εξασφαλίσει το κράτος. Στον ιδιωτικό τομέα, καλός ή κακός, ο ιδιωτικός τομέας είναι ιδιωτικός κερδοσκοπικός τομέας. Κοιτάζει και ακόμα και με τις καλύτερες προθέσεις να σε βλέπει, αν δεν έχεις τα χρήματα, είσαι στην απέξω. Στη Βολιβία αυτό που έχει ξεκινήσει πάρα πολύ πρόσφατα
είναι το λεγόμενο σύστημα SUS. Το σύστημα SUS πρακτικά είναι ένα σύστημα δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης για όλο το λαό, το οποίο έχει ξεκινήσει πάρα πολύ πρόσφατα. Η Βολιβία είναι ίσως από τις τελευταίες χώρες του κόσμου που κατάφερε να εφαρμόσει σύστημα δημόσιο σύστημα ασφάλισης για όλο τον πληθυσμό. Είναι η πρώτη φορά στην οποία βλέπουμε στα ιατρία, και δεν το λέω εγώ αυτό που δεν έχω καθόλου εμπειρία έτσι από το σύστημα εδώ, το λένε και οι γιατροί με τους οποίους συνεργάζομαι και δουλεύω, είναι η πρώτη φορά που έρχονται φτωχοί άνθρωποι στα ιατρία, αγρότες, βιοπαλαιστές, εργαζόμενοι, απλοί, και καθώς τους λένε ότι το σύστημα υγείας σου καλύπτει την εξέταση την οποία πρέπει να κάνεις και τα φάρμακα τα οποία πρέπει να πάρεις, οι άνθρωποι δηλαδή μόνο που δεν βάζουν τα κλάματα. Το οποίο είναι μια τραγική συνειδητοποίηση να φτάνουμε στο 2023 και να μην θεωρείται δεδομένο το ότι η υγεία θα είναι ένα δημόσιο αγαθό και όχι εμπόριο. Η Βολιβία σε αυτό το κομμάτι ξεκινάει από χαμηλά και έχει μια ανωδική πορεία. Η Ελλάδα ξεκινάει από ψηλά και έχει μια καθοδική πορεία, η οποία θα πρέπει, αν θέλετε να κάνω και ένα πολιτικό σχόλιο, θα πρέπει να σταματήσει πριν να φτάσει σε πολύ τραγικά σημεία. Μιχάλη, πριν σε αποχαιρετήσουμε, δεν ξέρω αν θέλεις να στείλεις ένα μήνυμα, ιδίως εδώ στην Κρήτη, σ' ακούνε και οι δικοί σου φαντάζομαι σήμερα, εκεί από τη Βολιβία, μεταφέροντάς μας έστω και μια εμπειρία από μια χώρα που προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της. Ναι. Νομίζω ότι όσο μακριά και αν βρίσκονται οι χώρες, οι αγώνες έτσι, των λαών για ζωή και αξιοπρέπεια και για το δικαίωμα στην υγεία, είναι αυτά τα οποία μας ενώνουν. Αυτό θα ήθελα να πω. Κατά τα άλλα, υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε και σε σχέση με το κομμάτι της Ελλάδας και σε σχέση με το κομμάτι του συστήματος υγείας εδώ πέρα. Είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση. Υπάρχουν πολλά πράγματα στα οποία μπορούμε να παραδειγματιστούμε. Υπάρχουν πολλά πράγματα στα οποία έτσι μπορούμε και να αποφύγουμε. Αυτό νομίζω. Μιχάλη, θέλω να σε ευχαριστήσω. Καλημέρα από το Ηράκλειο. Με χαρά να μοιραστείς εμπειρίες σου όταν βρεθείς στην Κρήτη και τηλεοπτικά μαζί μας, γιατί θα έχεις και πλούσιο υλικό να καταλάβουμε σε έναν πλανήτη που είναι κοινό σπίτι με τις διαφορετικές ταυτότητες, ότι τα προβλήματα και οι ομορφιές δεν αλλάζουν πουθενά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα από το Ηράκλειο. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα και καλησπέρα και από Βολιβία. Να είστε καλά.